Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Κοζατσάνη είναι μαζί μας. Κυρία Κοζατσάνη, καλημέρα. Πολύ καλημέρα. Καλή χρονιά. Σε όλους καλή χρονιά. Στους ακροατές μας, στην Έλενα, σε όποιον έχεις εκεί. Καλημέρα κύριε Κοζατσάνη. Καλή μην έχουμε μόνο την Έλενα. Ναι. Τι να κάνεις. Είχαμε σκεφτεί χθες το βράδυ. Λέμε Έλενα, πάμε για μια έκτακτη. Όχι, εσύ είπες, όχι εγώ. Εγώ ήθελα κάτι σπιτάκι μου. Αν είναι να με βρει τίποτα, να με βρει εκεί. Να είναι και εύκολο, λέω, να φύγουμε κατευθείαν στον δρόμο. Αν είναι κάτι σημαντικότερο. Ναι. Ήτανε πολύ πολύ. Έχουμε κάτι νεότερο, γιατί σήμερα μιλήσαμε και με τον κύριο Μάνο, μιλήσαμε και από την ΠΕΔ με τον Βαγγέλη τον Δούφλια, μιλήσαμε και με δύο σεισμολόγους, με τον κύριο Λέκα, τον καθηγητή γεωλογίας και πρόεδρο του ΑΣΠ, μιλήσαμε και με την σεισμολόγο, την κυρία Κεμετσετζίδου, που ήταν η γυναίκα που ήταν στην Βάρδη, αυτή κατέγραψε και το μέγεθος του σεισμού χθες. Οπότε εμένα τι με θέλετε, κύριε Πώς έχετε καμιά άλλη πληροφορία? Το θέμα είναι ότι δεν τους άκουσα, δυστυχώς. Θα τους ακούσετε στα... Μήπως να μου πείτε εσείς καμία πληροφορία. Φαίνεται ότι μάλλον δεν μπορεί να δώσει αυτή η περιοχή παραπάνω από αυτό που έδωσε χθες. Και αυτό που έδωσε χθες συμβαίνει από το 1700, έχει να συμβεί, όπως μας είπε η κυρία Κεμετσετζίδου. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή αιώνες πριν λοιπόν. Αλλά μας κατατρόμαξε, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν στο πέρασμα της μέρας μόνο σας έχουν αναφερθεί από κάπου κάποιο είδους ζημιές ή κάτι που θα αναλάβετε ως πρωτοβουλία για τον νομό Καστοριά στις επόμενες μέρες. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όντως ο σεισμός έγινε αισθητός. Αμέσως έγινε επικοινωνία και με τον Περιφερειάρχη και με τον κύριο Θωμά Μάνο, οι οποίοι οδεύανε προς το κέντρο του σεισμού που ήταν ο νομός Φλωρίνης και συγκεκριμένα η πόλη της Φλόρινας. Καθίσανε μέχρι τα ξημερώματα. Από εκεί και πέρα έγιναν, εγώ τουλάχιστον αισθάνθηκα και κάποιους μετασεισμούς. Βέβαια, μιλώντας με την κόρη μου, μου είπε: «Μαμά, εμείς κάνουμε», λέει, «τέτοιες πρόβες στο σχολείο για σεισμό. Ξέρω», λέει, «που πρέπει να κάτσω», γιατί της λέω αν επαναληφθεί κάτι. Οπότε έχουμε κάποια πληροφορία από τα σχολεία μας, τα οποία όντως οι εκπαιδευτικοί μας ενημερώνουν τα παιδιά μας. Λογικά και στα σχολεία της Καστοριάς πρέπει να γίνει ένας έλεγχος. Δηλαδή, σήμερα, δεν ξέρω αν τον έχετε ζητήσει ήδη, αλλά λογικά θα πρέπει να δούμε λίγο πέντε πράγματα στη σχολεία. Λοιπόν, κοιτάξτε, είσαι δημόσια κτίρια γενικότερα. Έχουμε τον εξής προγραμματισμό. Υπάρχουν κάποια κοινοτικά διαμερίσματα. Ας αναφέρω περίπου Μακροχώρη, Μελά, Άγιο Αντώνιο. Ναι. Εκεί υπάρχουν κάποιες αιτήσεις. Μια και το λέτε, μας είπαν από τα Κορέστια σήμερα ότι ήταν το... και εμείς νιώσαμε πάρα πολύ άσχημα όλη αυτή την κατάσταση, αλλά φαίνεται ότι η περιοχή των Κορεστίων, επειδή γειτνιάζει ακόμη περισσότερο προς την Φλωρινά, εκεί μάλλον οι άνθρωποι τρομοκρατήθηκαν επί δύο από τον νόμο μας. Ναι, προφανώς. Έχουμε ζητήσει να γίνονται αιτήσεις. Όποιος νομίζει ότι παρουσιάζει κάτι το σπίτι του κλπ. Από εκεί και πέρα στους κατατόπους δήμους, και αφού γίνουν οι αιτήσεις, τότε μπορούμε στα κλιμάκια τα οποία θα πάνε να επισκεφτούν, εκεί θα βοηθήσει και η περιφέρεια με τις επιτροπές και τους μηχανικούς όπου θα συνυπάρχουν. Για πολύ σοβαρές ζημιές δεν έχουν ήδη συμβεί. Βέβαια, εκεί όπου ήταν το βαρύ το επίκεντρο και τα γειτονικά κοινωνικά διαμερίσματα, θα πρέπει μέσα στα πλαίσια των άλλων δομών που θα πάνε να ελεγχθούν, πιθανότατα κάποια δημόσια κτίρια και δυσκολία να τα επιβλέψουν, γιατί μπορεί να υπάρχουν ζημιές τα οποία μόνο οι μηχανικοί μπορούν να τα ανακαλύψουν. Και το κυριότερο, το οποίο είναι μετά από αίτηση του κύριου Θωμά Μάνου,
μου ζήτησε να κάνουμε ένα έκτακτο συντονιστικό, ναι, όσον αφορά να επικαιροποιήσουμε κάποιες δράσεις συγκεκριμένα για σεισμό. Εγώ έχω όλα τα χαρτιά εδώ, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα, με την έννοια πια, για να μην κουράσω και τον κόσμο. Είμαστε υποχρεωμένοι σαν Δήμοι και σαν Περιφέρεια να ονομάζουμε κάποιους χώρους καταφυγής. Ναι. Παραδείγματος χάρη το Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας για την... Τυχόν συγκέντρωση κόσμου. Ναι. Μπράβο, η συγκέντρωση κόσμου, να ξέρει ο κόσμος πού να πάει. Θα πάει. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μπορεί να είναι... Οι ανοιχτοί χώροι όπως είναι το γήπεδό μας για την περιοχή της Χλώης και από εκεί, απλώς να τα επικαιροποιήσουμε και μάλιστα θα γίνει μία σύσταση και από τους Δήμους ή αν δεν το κάνουν οι Δήμοι εμείς, να τους βγάλουμε στο ίντερνετ αυτούς τους χώρους, να τους κατονομάσουμε ή αν θέλουν και μέσω... ραδιοφώνου από εσάς, γιατί δεν ξέρω πόσοι ξέρουν να χειρίζονται και το ίντερνετ, να γνωστοποιηθούν αυτοί οι χώροι. Επίσης θα πρέπει να δούμε ότι σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα νερού ή φωτός, να υπάρχουν γεννήτριες, υπάρχει και πρόγραμμα από που θα φέρουμε νερό, από ποιες πηγές για υδροδότηση, για να καλύψουμε και αυτό το τομέα. Και μετά υπάρχει μέσω της ΕΤΑΚ ή του στρατού να δούμε για πόσες κλίνες ή κλινοσκεπάσματα μπορούμε να καλύψουμε. Υπάρχει ολόκληρο σχεδιάγραμμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, αχρίαστο να είναι, πώς μπορούν να κατανεμηθούν τα περίπου 500 κρεβάτια που μπορούν το σύνολο αυτών των συλλόγων και του στρατού να μας δώσουν. Οπότε θέλουμε να κάνουμε μία επικαιροποίηση όλων αυτών και να δώσουμε και συγκεκριμένες αρμοδιότητες όσον αφορά το συντονισμό, να κάνουμε δηλαδή μία πρόβα, ας το πούμε σε εισαγωγικά, κάποιου επερχόμενου... Ένα σενάριο, ναι, όπως κάνουν στα σχολεία, να έχουμε και εμείς έχουμε την ετοιμότητα να την κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη και ο κάθε ένας συγκεκριμένο... Ναι, γιατί λέμε καμιά φορά ξέρουμε τι να κάνουμε στο σεισμό, αλλά ξέρουμε πραγματικά τι να κάνουμε, γιατί χθες μας πάγωσε αυτή η ιστορία, ήταν και η ώρα τέτοια, 12:15, παγώσαμε, ναι, δεν ξέραμε τι να κάνουμε εκεί την ώρα. Εγώ νομίζω ότι είναι αυτά που ξέρουμε σε κάποια σταθερή βάση. Ναι. Τα τραπέζια, ας πούμε, της κουζίνας μας ή της τραπεζαρίας μας είναι ανθεκτικά. Οι κάσες από τις πόρτες. Αυτή τη σύσταση που θέλω να δώσω είναι ότι κατά τη διάρκεια του σεισμού, ειδικά σε σκάλες και πολυκατοικίες, δεν κατεβαίνουμε. Έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα. Μένουμε στατικοί, κυρίως σε χώρους τραπεζαρίας που είναι πιο οι τραπέζια αυτά πιο γερά ή κάσες πορτών και μετά πάμε και βγαίνουμε εκτός. Βέβαια η Καστοριά μας έχει τη δυνατότητα των ανοιχτών χώρων, έχει ανοιχτούς χώρους και χωρίς να τους κατονομάσουμε εμείς, και νομίζω όχι και πολύ κοντά και στη λίμνη μας, να σας πω την αλήθεια, γιατί μπορεί να γίνει ένας μεγάλος κυματισμός και να τραβήξει κάποιους ανθρώπους που είναι ακριβώς. Ναι, ναι. Έχουμε τον πάρκο της Ολυμπιακής Φλόγας, έχουμε τα γήπεδά μας, έχουμε κάποιους ανοιχτούς χώρους πάρκα και προς τη Χλώη εκεί, τα οποία βέβαια θα τα κατονομάσουμε σε και περίπτωση θα τα ανακοινώσουμε και επισήμως. Έχετε δίκιο. Βεβαίως. Θα δώσουμε και τηλέφωνα κλπ. Μου στέλνουν πάντως μήνυμα, γιατί εμείς μπορούμε και να βγούμε και από το σπίτι. Μου στέλνουν μήνυμα και από το νοσοκομείο, από τον αγαπημένο μας δεύτερο όροφο. Πιανού καρδιά, λέει, να σώσει τον ασθενό, είναι τη δική μας. Φύλαξε η Παναγία. Τρομοκρατήθηκε πολλής κόσμος και στο νοσοκομείο, στη Βάρδια τη νυχτερινή, που ήταν χθες τα παιδιά εκεί. Βέβαια. Και βεβαίως και οι ασθενείς, έτσι. Βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε, εκεί πρέπει να γίνει με την πυροσβεστική. Ανθρωπική στην καρδιολογική, φανταστείτε τώρα, με προβλήματα. Το ξέρετε εσείς καλύτερα. Θα πρέπει να
Επίσης να παραμείνουμε στις θέσεις μας, ναι. Και εφόσον διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν οι μετασεισμοί συνεχιζόμενοι, υπάρχουν στο κτίριο οτιδήποτε, εκεί πρέπει να γίνει εκένωση. Νομίζω έχουμε κάνει κάποια τεστ τέτοια, νομίζω υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες που είναι μαρτυρίες, όντως ότι έχουμε κάνει τέτοια πρόβα. Και είχε βοηθήσει και η πυροσβεστική και λοιπά. Ίσως θα πρέπει και εκεί να γίνει μια καινούρια, σε συνεννόηση με τον διοικητή, περίπου. Το κυριότερο εγώ νομίζω, κύριε Νατσούλη, είναι να έχουμε την, να μην πανικοβαλόμαστε. Ναι. Αυτό είναι το κύριο. Και νομίζω ότι και εμείς οι γιατροί, ας πούμε, και οι νοσηλευτές, αυτός είναι ο μεγαλύτερος ρόλος μας, διότι εμείς πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και όλους τους άλλους που είναι κοντά μας και θέλουν μεγαλύτερη βοήθεια. Πάντως η χρονιά ξεκίνησε πολύ δυναμικά, σε όλα τα μέτωπα, κύριε Κορτσά. Δηλαδή δεν θυμάμαι τόσα χρόνια τώρα, κοντεύω και εγώ, δεν ξέρω, να πάρω σύνταξη. Ποτέ μια χρονιά δεν ξεκίνησε με τόσα θέματα στις πρώτες 10 μέρες της. Μέχρι και το Μέγκα είχαμε που μας έβαλε να χορεύουμε στα ρακουτζάδια, καταλαβαίνετε. Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Και με ρωτάνε εδώ αν θα μπορούσατε να κάνετε κι εσείς μια παρέμβαση ή διαμαρτυρία προς το Μέγκα, γιατί ακόμη και σήμερα που είχαμε ουσιαστικά την αποκατάσταση με την παρέμβαση του Δημάρχου, πάλι το συγγνώμη δεν το ακούσαμε. Επειδή διάβασα ότι σήμερα θα γινόταν και από το ίδια, από την ίδια την εκπομπή και από το ίδιο το Μέγκα, αποκατάσταση όλων αυτών. Ναι, βγήκε και ο Δήμαρχος, αλλά μια συγγνώμη δεν ακούσαμε. Για το επίπεδο του καναλιού Μέγκα, ναι. Θα μπορούσε να υπάρξει και αυτό, ώστε πραγματικά να λυθεί ό,τι έχει δημιουργηθεί. Εγώ περίμενα να δω την συγγνώμη, την αποκατάσταση όλων αυτών, και αν δεν με ικανοποιούσε, να προβούμε. Εσείς έχετε κάτι στην αντίληψή σας, γιατί είναι πρωινές εκπομπές αυτές, δεν μπορώ. Ναι, υπάρχει ήδη το ηχητικό από την εκπομπή τη συγκεκριμένη, το έχουμε μεταδώσει κιόλας, και την συνέντευξη του Δημάρχου εκεί και την συνέντευξη. Δεν έχει γίνει αποκατάσταση ακόμα, αυτό θέλω να πω. Όχι, έχει γίνει στην πρωινή εκπομπή. Με ποια έννοια όμως? Βγήκε ο Δήμαρχος, είπε τη δική μας άποψη, από την πλευρά του Μέγκα δεν υπήρξε η λέξη συγγνώμη. Μάλιστα. Αντίθετα, υπήρξε κατάλαβα. Και προς το τέλος, θα έλεγα, μια φράση η οποία νομίζω ότι μαστεί και εμάς ως μέσα, γιατί είπε ότι άλλη φορά από την Καστοριά δεν εμπιστευόμαστε ξανά κάποιο μέσο ενημέρωσης ή site κτλ. Το θέμα είναι από πού τις πήραν αυτές τις πληροφορίες. Από τις, ξεκίνησαν όλα από τα Καστοριανά ρακουτσάρια, από το site αυτό. Γιατί και εμένα πήραν δικοί μου άνθρωποι και μου λένε γιορτάζετε τα ρακουτσάρια, να έρθουμε. Όχι δάλε. Έγινε για το αστείο, για την πλάκα, για το καλαμπούρι, αλλά το πράγμα σοβάρεψε πολύ στην πορεία. Ναι. Και το θέμα είναι ότι ακούγεται μετά γρήγορα. Δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Βέβαια, έχει μείνει τώρα. Λοιπόν, να πάμε και στο εξής όμως, να πάμε λίγο και στο νοσοκομείο. Να πάμε λίγο και στο νοσοκομείο, διότι εδώ, δεν ξέρω πόσο έχετε παρακολουθήσει, κύριε Κοζατσάνη, όλο αυτό που έχει συμβεί. Με τη μελέτη του Δήμου Κοζάνης, μάλιστα, ουσιαστικά θέλει να εξαφανίσει κλίνες και γιατρούς από την Καστοριά. Συγκεκριμένα, όχι μόνο από την Καστοριά, από όλες τις περιφερειακές ενότητες. Προσέξτε, από την Καστοριά λίγο παραπάνω. Γιατί από τις 122 θέσεις που θέλει ο κ. Μαλούτα, ζητάει τις 54 από το νοσοκομείο Καστοριάς και τις υπόλοιπες 68. Προσέξτε, 54 από την Καστοριά και 68 από όλα τα υπόλοιπα. Μα έτσι όμως ξέρω κι εγώ να κάνω νοσοκομεία. Λοιπόν, κοιτάξτε Κοζάνη, να δείτε. Λογικά θα σας πάρουν και εσάς εδώ στην Κοζάνη. Ωραία. Οπότε, αν θέλετε να φύγω, θα πάω. Αν δεν θέλετε, θα μείνω. Θα το αφήσω σε εσάς. Λοιπόν, τι να πω εδώ τώρα, γιατί λοιπόν, μας ξάφνιασε. Βέβαια, επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά, για να μην παρεξηγηθούμε. Η Κοζάνη πολύ καλά κάνει. Σαφέστατα. Πάρα πολύ καλά κάνει. Αυτή δεν έχω κάνει τίποτα εγώ με τον. Ούτε με τον κύριο Μαλούτα. Πρέπει και εμείς όμως να κάνουμε κάτι. Αλλά πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε απέναντι σε αυτό. Ωραία. Γιατί η κυρία Τελιγιορίδη το πήγε κάπου αλλού. Το πήγε ότι από την πίσω πόρτα ή με τις πλαγίες οδού ή μέσω με λαγό, όπως έγραψε και η Ευσύν, η εφημερίδα των συντακτών, μια μελέτη, να πάμε σε έναν άλλον υγειονομικό χάρτη στη Δυτική Μακεδονία και προφανώς ως μπούσλα και για την υπόλοιπη Ελλάδα.
τα διάβασα. Ευτυχώς είχα το χρόνο και πέσαν όλα αυτά στην αντίληψή μου. Εμείς δεν ανησυχούμε καθόλου. Αν με ρωτάτε και εμένα καθόλου, δηλαδή, δεν ανησυχώ καθόλου. Και θα σας πω τον λόγο. Πρώτον, η ευθύνη για τον υγειονομικό σχεδιασμό, ειδικά μιας περιφέρειας, γιατί μιλάμε για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Δεν μπορεί να τον έχει ένας δήμος. Ωραία. Δεν μπορεί, είναι θέμα κυβέρνησης. Ωραία. Και τρίτης είπε. Όμως η αυτή η μελέτη στήχησε 20-25.000, ξέρω πόσο στήχησε. Τα έχει για πέταμακ, πιστεύετε, ο κύριος Μαλούτας. Θα έρθω και στο δεύτερο. Για κάποιο λόγο δεν τα έδωσε αυτά τα λεφτά. Ωραία. Θα έρθω και σε αυτό που μου λέτε. Η κυβέρνηση λοιπόν και η τρίτη είπε, η οποία είναι και τα δύο αυτά σκέλη, ναι, σε άμεση επικοινωνία με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, επικοινώνησα με τον κύριο Κασαπίδη, μήπως είχαμε καμία εξέλιξη που δεν ήμουν γνώστης, και με τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη μας. Δεν υπήρξε ποτέ, ναι, τέτοιο σχεδιασμός και κάτι τέτοιο δεν το ήθελε κανένας. Ούτε το ήθελε, ούτε το θέλει. Και θα σας πω γιατί. Λοιπόν, πρώτον, όπως έμαθα, τώρα δεν ξέρω αν είναι αληθές αυτό, ναι, ήταν μία προεκλογική δέσμευση του κύριου Μαλούτα. Μάλιστα. Ότι θα κάνει μία μελέτη σκοπιμότητας. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Κάνεις μία μελέτη για να δεις πού οδεύει. Λοιπόν, μπορεί να έχετε καταρχήν εμπεριέχει μαζί με τον κύριο Σιμανδράκο, νομίζω. Και εγώ μπορώ να σκέφτομαι, ναι, ό,τι θέλω. Ναι. Και επειδή είμαι πονηρή, σκέφτομαι. Λοιπόν, σαν περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όχι σαν περιφερειάρχης, και από τα παλιά χρόνια λέγανε ότι να γίνει ένα πανεπιστημιακό Δυτικής Μακεδονίας, θυμόσαστε κατά καιρούς, που σημαίνει ότι ένα τέτοιο νοσοκομείο, το οποίο δεν θα αναγκάζει να κάνουμε στεφανιογραφία στη Θεσσαλονίκη ή Γιάννα, να πάρω το δικό μου τον τομέα και να γίνονται σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, νομίζω ότι όλοι θα το θέλαμε. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, θα πρέπει να έχει τους δικούς του γιατρούς, τους εξειδικευμένους, τους νοσηλευτές κλπ. Δεν δημιουργείς μια καινούρια μονάδα να αποδυναμώσεις όλα τα άλλα και μάλιστα σε κέρυες ειδικότητες. Μιλάμε για ειδικότητες που δεν μπορούν να μην υφίστανται σε περιφερειακές ενότητες. Δεν είναι δυνατό να μην υπάρχει παθολογική ειδικότητα, να μην υπάρχει χειρουργική, να μην υπάρχει αναισθησιολογική. Ουσιαστικά ένα κέντρο υγείας ημερήσιας φροντίδας. Να μην υπάρχει παιδιατρική και γυναικολογική και μονάδα τεχνητού νεφρού. Σας τα πάω όλα. Όλες δηλαδή οι υπηρεσίες. Λοιπόν, επομένως, δεν μας ανησυχεί γιατί αφορά μόνο το Δήμο Κοζάνης, ναι, ούτε καν την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Γιατί εκεί πάγεται. Ναι, 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 βεβαίως. Και ο Δήμος Εορδέας. Ναι. Με συγχωρείτε, είναι αμεληταίος ο Δήμος Εορδέας με ένα νοσοκομείο Μποδοσάκιο, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρώσει και έχει εγκαταστήσει και την ογκολογική κλινική, που αν θυμόσαστε από τις αρχές περιφερειακής αρχής και εγώ αισθανόμουν την ανάγκη ότι έπρεπε να γίνει μια ογκολογική κλινική για να σταθμεύει όλος ο κόσμος της Δυτικής Μακεδονίας στον Μποδοσάκιο και να μην πηγαίνει Θεσσαλονίκη Γιάννενα. Έγινε η ογκολογική κλινική. Προσπαθούν τώρα τα νοσοκομεία. Καταρχήν, πληρώνονται κάποια εκατομμύρια ευρώ, δίνονται αυτή τη στιγμή από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την επέκταση της παθολογικής και της χειρουργικής του νοσοκομείου της Κοζάνης. Δηλαδή, θα δοθούν τόσα λεφτά για να πεταχτούν? Ειδικά στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Να σας πω ότι αυτό το νοσοκομείο έχει τέτοια, δεν μου έρχεται τώρα η λέξη, πληρότητα, που από μόνο του αυτό το νοσοκομείο δεν μπορεί να συγχωνευτεί. Όταν η παθολογική και πριν τον κορονοϊό άγγιζε το 80 και παραπάνω της 100, πού να ενσωματωθεί αυτό? Κοιτάξτε τι γίνεται. Βάζουν στη μελέτη, όπως θα το έχετε προσέξει ίσως αν είδατε την μελέτη, βάζουν τον μέσο όρο της κάλυψης των κλινών το 19 και το 20.
Και εκεί βγαίνει ένας μέσος όρος, ο οποίος λέει ότι δεν καλύπτονται όλες οι κλίνες, αλλά δεν χρειάζονται όλες οι κλίνες, αλλά ελάτε όλοι στην Κοζάνη. Μάλιστα, ο κύριος Μαλούτας, που τον είχαμε στην εκπομπή μας, είπε ότι και για εσάς στην Καστοριά θα είναι καλύτερα να κάνουμε στην Κοζάνη το νοσοκομείο αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Σαν σκέψη, όχι χρόνων τώρα, μιλάγανε σαν περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όχι η δικιά μας περιφερειακή αρχή, και από παλαιότερα, μήπως κάποιες κλινικές, παραδείγματος χάρη εμείς, μία, να σας πω, οτορινολαρυγκολογική κλινική, επειδή δεν την έχουμε οργανωμένη, το να οργανωθεί μία τέτοια κλινική σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, σαν σκέψη, δεν είναι τόσο άσχημη. Όχι να πάρουμε 54 γιατρούς από την Καστοριά όμως για να τους πάμε κάπου άλλο. Όπως καταλαβαίνετε, καταρχήν. Και να κλείσουμε όλες τις κλινικές. Δεν θα το δεχθούν οι τρεις δήμοι, δεν θα το δεχτεί η περιφέρεια, δεν θα το δεχτεί ο κόσμος της Καστοριάς και θα βγούμε όλοι στους δρόμους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, αλλά και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, δεν έχει καν στην σκέψη για κάποια τέτοια δρομολόγηση νοσοκομείου. Εάν ποτέ γινόταν ένα νοσοκομείο, θα ήταν σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας να αντιμετωπίζει περιστατικά για να μην φτάνουν Θεσσαλονίκη και Γιάννηνα. Πάντως δεν ξέρω αν θα ήταν χρήσιμο αυτή τη στιγμή να υπάρξει μια ανακοίνωση ή από τον κύριο Κασαπίδη ή δεν ξέρω, ίσως και από την... Συζητήθηκε την Κυριακή, γιατί είχαμε μια συνάντηση. Ναι. Ότι με το θεματικό μήλυσα, τον κύριο Μαργαρίτη. Μήπως ο κύριος Μαργαρίτης, το τομέα υγείας, ας πούμε, ότι υπερφυλιάζεις. Αν είναι, νομίζω το έχουν στις σκέψεις τους. Και καταρχήν να σας πω για το νοσοκομείο της Καστοριάς, δίνονται αυτή τη στιγμή γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ. 2 εκατομμύρια είναι ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός. Και τα υπόλοιπα για τη θωράκισή του. Τα υπόλοιπα είναι ενεργειακές αναβαθμίσεις και θα σας πω και κάτι ακόμα. Αυτή τη στιγμή θα μπει μέσα στο ΕΣΠΑ το καινούριο μελέτη που χρηματοδοτεί η περιφέρεια για αναβάθμιση όλου του πρώτου ορόφου του νοσοκομείου μας. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινάει μία μελέτη με τόσα προϋπολογισμού πολλών εκατομμυρίων θα αποδείξει αυτή η μελέτη. Για να τα πετάξουμε όλα αυτά τα εκατομμύρια στα σπίτια. Για να τα πετάξουμε, νομίζω ότι, με συγχωρείτε, αλλά εγώ τουλάχιστον αν γίνει κάτι τέτοιο σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα παραιτηθώ από όλες τις θέσεις. Και από γιατρός και από αντιπεριφερειάς. Δηλαδή, αυτό είναι μια... Δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό. Είναι μια βαριά δήλωση αυτή που κάνετε αυτή τη στιγμή. Σαφέστατα. Δεν το συζητάμε τώρα. Εμείς γι' αυτό το νοσοκομείο δώσαμε την ψυχή μας και τη δίνουμε. Δεν είναι δυνατόν να πεταχτεί έτσι. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν είναι εφικτό, κύριε Νατσούλη, αυτό. Αλλά καλά κάνετε και το φέρνετε όλοι στην επιφάνεια, διότι πρέπει να ακουστεί η άρνηση όλων των περιφερειακών. Η οριζόντια και η κάθετη άρνηση. Η ρητή και η κατηγορηματική. Άρνηση και η άρνηση για κάτι τέτοιο και από τον περιφερειάρχη, τον κύριο Κασαπίδη. Ναι. Και ίσως η άρνησή του αυτή, η έντονη, θα πρέπει να μην είναι διαστόματος εμού και κάποιον άλλον, να είναι και από το στόμα του ιδίου. Θα δούμε λοιπόν πώς έχει το θέμα αυτό, γιατί φιλοξενήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Μαλούτα. Έχουμε σκοπό, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα ή αύριο, να φιλοξενήσουμε και τον κύριο Σιμανδράκο, που επίσης ήταν από τους ανθρώπους που υπερασπίζονται ένα νέο αντιδήμαρχο σήμερα στην Κοζάνη, που υπερασπίζουν μια τέτοια άποψη. Πάντοτε η Κοζάνη διεκδικούσε. Και ίσως είναι ένας τρόπος, ένα μάθημα και για την δική μας τοπική αυτοδιοίκηση, για το πώς πρέπει να λειτουργούμε και εμείς. Έστω και αν αυτός ο τρόπος, όταν γίνεται εις βάρος μας, δεν τον αντέχουμε. Πρέπει λίγο να το δούμε την τακτική τους, πρέπει να πάρουμε κάποια μαθήματα από τη γειτονική περιοχή. Και όντως είναι μία μελέτη σκοπιμότητας η οποία στήχησε πόσο... 20-25 νομίζω, κάπου εκεί. Ωραία, εκείνη. Η μελέτη εμείς που θα δώσουμε στο νοσοκομείο μας για να γίνει αναβάθμιση του πρώτου ορόφου, μιλάμε για πολύ περισσότερο χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα. Όλα αυτά τα οποία μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης και να μπουν να ενσωματωθούν και μέσα στο ΕΣΠΑ, νομίζω ότι
Είναι μία απόδειξη. Δίνονται τόσα εκατομμύρια για να κλείσουμε, να υποβαθμίσουμε ένα νοσοκομείο. Καλά κάνετε και το αναδεικνύετε, αλλά για μένα νομίζω ότι είναι μεγάλη. Είναι ουτοπία. Θα μπορούσε περισσότερα να πετύχει ο Δήμος Κοζάνης και σας λέω, είναι ο Δήμος εορδέας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Δεν είναι μόνο ο Δήμος Κοζάνης. Σημαντικό και αυτό. Ο Δήμος εορδέας με ένα τέτοιο νοσοκομείο σαν τον Ποδοσάκιο, που εδώ που τα λέμε είναι το μοναδικό το οποίο έχει δυνατότητα να επεκταθεί, διότι έχει χώρους, είναι εκτός του αστικού κέντρου και εξυπηρετεί έτσι και πάρκινγκ και επέκταση. Δηλαδή θα υπερκεράσει δηλαδή πάλι ο Δήμος της Κοζάνης. Ακόμη και την Πτολεμαϊδα. Δηλαδή, στον ίδιο νομό. Εντάξει, και βγαίνει τώρα με μια μελέτη σκοπιμότητας αξίας 20.000 να αναστατώσει όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Εντάξει, καλά κάνει, αλλά εντάξει, έχει αναστατώσει χιλιάδες πολίτες. Πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Για να είμαστε ρεαλιστές, είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί ένα τέτοιο σχέδιο. Πάρα πολύ δύσκολο. Μα δεν υπάρχει λόγο να υλοποιηθεί. Απλά λέμε γιατί έγινε λοιπόν αυτό. Να υλοποιηθεί ένα νοσοκομείο το οποίο θα κάνει για αυτούς που ξέρουν στεφανιογραφίες ή βαριές επεμβάσεις για να μην πηγαίνει ο κόσμος Θεσσαλονίκη και Γιάννενα. Αυτό στέκει. Να το σκεφτούμε. Το βαρύ περιστατικό να μην φτάνει Θεσσαλονίκη και Γιάννη, να τα αποσυμφορήσουμε. Αλλά αυτό που κάνει η Καστοριά, αντί να γίνεται στην Καστοριά, να γίνεται στην Κοζάνη, τι εξυπηρετεί τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας αυτό το πράγμα? Την Κοζάνη εξυπηρετεί, το Δήμο Κοζάνης. Ο δικός μας ο ασθενής να πάει στην Κοζάνη να κάνει στεφανιογραφία ή στην Πτολεμαϊδα, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Να πάει να κάνει στεφανιογραφία, έτσι δεν είναι? Να πάει να κάνει τι? Θεραπεία εφράγματος. Αφού γίνεται στην Καστοριά και με το ίδιο προσωπικό. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι παράνοια νομίζω αυτό. Δηλαδή να πάρει μία Κοζατσάνη να θεραπεύει ένα έφραγμα στην Κοζάνη. Αφού το θεραπεύει και στην Καστοριά, γιατί να πάει, γιατί στην, να πάει στην Κοζάνη? Είναι τόσο ευλογαρισμένα πράγματα τα οποία... Δηλαδή μου φαίνεται ουτοπία αυτό το πράγμα. Εάν δηλαδή λέγανε να γίνει μια πτέρυγα, δεν είναι? Ναι. Να βάλουμε μηχάνημα να κάνουμε στεφανιογραφίες ή να κάνουμε λαπαροσκοπικές γονάτων, που έκανε και ο δήμαρχός μας. Δεν ξέρω αν το έκανε λαπαροσκοπικά. Ναι, δεν ξέρω. Πάμε δηλαδή παραπέρα την ιατρική. Δεν είναι? Να την εξελίξουμε. Να το κάνουμε. Σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Βεβαίως. Γιατί να πάω εγώ τώρα να ξενιτευτώ στην Αθήνα να πάω να κάνω το γονατό μου? Δεν είναι? Ή να κάνω τη στεφανιογραφία μου. Να πρέπει η Κοζατσά να μου κλείσει ραντεβού ή στη Βέρεια, ή στη Θεσσαλονίκη, ή στα Γιάννη, ενώ μπορώ σε Δυτική Μακεδονία. Αυτό να το καταλάβω και να το στηρίξω. Αλλά να πάω να θεραπεύσω το έφραγμα ή τη σκολικοειδίτιδα αντί για την Καστοριά στην Κοζάνη με τον ίδιο γιατρό, αυτό είναι ένα είδος παραλογισμού νομίζω. Είπατε, είναι παράνοια. Είναι παράνοια. Άλλο να αυξήσει το ιατρικό προσωπικό, δεν είναι? Αυτό είναι παράνοια. Δηλαδή να πάρεις το χειρουργό να σου χειρουργήσει τη σκολικοειδίτιδα στην Κοζάνη. Ναι. Γιατί να το κάνεις αυτό? Ή το έφραγμα να του πω μην έρχεσαι στην Καστοριά, έλα στην Κοζάνη. Και τι να υπάρχει πια εδώ στην Καστοριά, στην θέση του νοσοκομείου? Εγώ νομίζω ότι αδίκως ανησυχούμε. Δεν μπορεί να περάσει κάτι τέτοιο. Και όταν λέμε για νοσοκομεία, μιλάμε για αναβάθμιση των ιατρικών πράξεων. Δεν σημαίνει μείωση όλων των άλλων για να τα συσσωρεύσουμε όλα κεντρικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ μιλάμε για αποκεντρισμό, για να φύγουμε από τις μεγάλες πόλεις και θα πάμε τώρα όλοι μέσα στην Κοζάνη να πέσουμε. Δεν γίνεται, κύριε Νατσούλη, είμαι κάθετη σε αυτό το πράγμα και αδιαπραγμάτευτη σε αυτό το τομέα. Ωραία. Κλείνοντας, κύριε Κοζατσάνη, μια υπενθύμηση από φίλο μας. Προφανώς κάνει συχνά τον δρόμο Άργουσας Προκλησιάς. Διαγράμμιση. Δεν φαίνεται τίποτα, κινδυνεύουμε τα βράδια, ειδικά τον χειμώνα. Δεν ξέρω, λοιπόν, αν έχετε κάτι με τις διαγραμμίσεις γενικότερα να μας πείτε. Έχει μεγάλη πλάκα αυτό το θέμα, με την έννοια πια. Έκανα και εγώ κάποια διαδρομή, ειδικά εκεί προς το Άργος Αρεστικό, και πήρα αμέσως την προϊσταμένη, την κυρία Σιδηροπούλου. Λέω, ναι. Κυρία Σιδηροπούλου, λέω, θα κάνουμε κανένα ατύχημα, θα πούνε το έκανε η αντιπεριφερειάρχη και θα γίνουμε διπλά, λέω, ρεζίλη. Τι θα γίνει? Και η διαγράμμιση αφορά και το νοσοκομείο μας κιόλας. Έχουμε, ναι, σκοπό.
Λοιπόν, μίλησα με την κυρία Σιδηροπούλου. Μου είπε οι διαγραμμίσεις γίνονται συγκεκριμένο χρόνο. Θα πρέπει να περάσουν οι μήνες του χειμώνα. Και θα... Ναι, αλλά τον χειμώνα χρειαζόμαστε τις διαγραμμίσεις παρά το καλοκαίρι. Δεν προλάβανε να γίνουν. Είδατε, έχουν γίνει αρκετές διαγραμμίσεις. Τώρα εντάξει, να λέμε και κανένα θετικό. Ναι. Υπάρχουν και οι κίτρινες γραμμούλες. Ναι, 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 εγώ πήγα βόρεια και τα είδα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Υπάρχουν οι διαγραμμίσεις και οι άσπρες και δεξιά και αριστερά. Πολύ ωραία. Δεν κατορθώσαν οι υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τις διαγραμμίσεις στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Με το που θα ανοίξει ο καιρός θα γίνουν οι διαγραμμίσεις εκεί όπου δεν υπάρχουν, αρχίζοντας από το νοσοκομείο μας, το οποίο και το ίδιο το νοσοκομείο μας το ζήτησε και είναι και σωστό αυτό το πράγμα. Θα αρχίσουμε από εκεί και σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε την περιφερειακή ενότητα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η επισήμαση. Μάλιστα. Το έκανε ο πολίτης μας, γιατί την έκανα και εγώ και πήρα και εγώ την ίδια απάντηση. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κοζατσάνη. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.